Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσουμε και με το COVID και να τα λέμε διαζώσεις και εμείς. Κύριε βουλευτά, κύριε Αντωνιάδη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και βέβαια με αφορμή και την χθεσινή ονομαστική εορτή που είχατε, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο, υγεία και καλή επιτυχία στο έργο σας για το καλό του νομού μας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας. Ευχαριστώ κύριε Βούζα. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους φίλους και τις φίλες της συμπατριώτησης και τους συμπατριώτες που χθες επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς για το θέμα της ονομαστικής εορτής. Εύχομαι σε όλους τους φλωρινιώτες χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ελπίζω αυτή η νέα χρονιά να είναι μια πραγματική χρονιά η οποία θα δώσει πίσω τις ζωές μας, θα μας βοηθήσει να επανέλθουμε στην κανονικότητα και βέβαια όλα αυτά με την μία και μοναδική προϋπόθεση που είναι το εμβόλιο. Κάνουμε το εμβόλιο και από εκεί και πέρα βεβαίως και τηρούμε τα 2-3 πολύ εύκολα μέτρα, όπως είναι η απόσταση, όπως είναι η μάσκα και όπως είναι ο καθαρισμός των χεριών με τα γνωστά αντισηπτικά ή και με το πλύσιμο το κανονικό. Άρα λοιπόν πάμε για το 21, πάμε σε μια κανονικότητα. Με το που ανοίξει ο καιρός, πιστεύω από το Μάρτιο και μετά, από τέλη Μαρτίου θα έχει γίνει το 60-70% του πληθυσμού θα έχει κάνει το εμβόλιο, θα ανοίξει και ο καιρός, θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες και άρα το Πάσχα νομίζω ότι θα το γιορτάσουμε όλοι με την κανονικότητα που επιβάλλεται και την δικαιούμαστε. Μάλιστα. Το τελευταίο μου άρεσε περισσότερο, κύριε Αντωνιά, το δικαιούμαστε. Λοιπόν, έτσι είναι, το δικαιούμαστε γιατί δυστυχώς κύριε Βούζα, εδώ να ομολογήσουμε και στους συμπατριώτες μας ότι μας έτυχε αυτό το λαχείο εντός εισαγωγικών του κορονοϊού, το οποίο κυριολεκτικά και μεταφορικά γύρισε ανάποδο όλο τον πλανήτη και όλη την Ελλάδα. Και εμείς ως βουλευτές, να σας εκμυστηρευτώ ότι η δυσκολότερη περίοδο της ενασχόλησης με τα κοινά όλα αυτά τα χρόνια, και δεν ασχολούμαι λίγα χρόνια, ήταν ο μήνας μέσα Νοεμβρίου με μέσα Δεκεμβρίου, όταν πραγματικά συναντηθήκαμε με την απόγνωση, με την απόλυτη στεναχώρια και λύπη, είχαμε συμπατριώτες μας, φλωρινιώτες, γιατί άλλο είναι να το ξέρεις και άλλο είναι να το ζεις όπως το ζήσα εγώ, να έχουν συγγενικά τους πρόσωπα, τους γονείς, τους συζύγους, τους πατεράδες, τις μανάδες στο νοσοκομείο και να ψάχνουμε απεγνωσμένα θέσεις της ΜΕΘ για Θεσσαλονίκη, για Λάρισα, για Γιάννενα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κικίλια, γιατί αυτό το διάστημα επικοινώνησα πάρα πολλές φορές μαζί του και με το γραφείο του και μας βοήθησε και βοηθήσαμε τους συμπατριώτες μας να βρουν μια θέση στις ΜΕΘ για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Είναι τραγικό, εύχομαι να μην ποτέ ξανασυμβεί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό που στην Ελλάδα το ζήσαμε οριακά, τι σημαίνει για την Ιταλία, για την Αγγλία, για την Αμερική, που το ζουν καθημερινά επί ένα χρόνο. Εμείς για κάποιες μέρες το ζήσαμε, ίσως για κανένα 15ήμερο, 20ήμερο και είδαμε ότι είναι τραγικό. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να πειθαρχούμε στα μέτρα. Μάλιστα. Βέβαια μας αναφερθήκατε στο εμβόλιο, αλλά θα έχουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, κύριε βουλευτά. Ποια είναι η δική σας έτσι, θέση σε αυτό, έχετε κάποια ενημέρωση? Σε όλα αυτά τα θέματα κύριε Βούζα πρέπει να είμαστε γαλαντόμοι και μεγαλόψυχοι. Βεβαίως και θα έχουμε τις ποσότητες. Ευτυχώς για μας και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα αποφασίσαν την προμήθεια όχι μόνο από μια εταιρεία αλλά από 4 τουλάχιστον και τώρα από ό,τι βλέπω εφόσον δεν μπορούν να είναι στις ημερομηνίες γιατί έχουν και οι εταιρείες τα προβλήματά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά της και η Ελλάδα τα δικά της ενδεχομένως να γίνει η συνεργασία και με άλλες εταιρείες. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι περισσότερες της μιας οι εταιρείες να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε τα εμβόλια μας όπως δεσμεύτηκε η κυβέρνηση μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα έχουν κάνει το εμβόλιο όλοι οι υγειονομικοί και τώρα να σας πω εάν θα γίνει αυτό στις 18 ή στις 21 ή στις 22 δεν θα κάνουμε και μια επανάσταση για όλο αυτό. Το θετικό, μένουμε στο θετικό, μένουμε στην ουσία, μένουμε στον κανόνα που είναι ότι
το εμβόλιο υπάρχει, οι ποσότητες υπάρχουν, η προετοιμασία υπάρχει και όλα θα πάνε καλά. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, μικρομπερδέματα, ίσως τα τηλέφωνα, ίσως τα μηνύματα, αυτά θα υπάρχουν. Γιατί είναι μηχανές, είναι τα κομπιούτερ, είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που μπαίνει και αυτή στη ζωή μας. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και θα γίνονται κάποια μικρομπερδέματα, όπου υπάρχει άνθρωπος από πίσω θα γίνονται. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι πάμε καλά, πρώτα η υγειονομική, μετά οι υπερήλικες, οι άνω το 85, και μετά κατεβαίνουμε σιγά σιγά σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό με πρώτες τις ευπαθείς ομάδες, και πιστεύω ότι μέχρι και τον Απρίλιο θα έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω και δεν θα σας ρωτήσω, εσείς θα κάνετε το εμβόλιο, έτσι δεν είναι, κύριε Βουλευτά? Εννοείται, και βλέπετε, όταν υπήρχαν, γιατί και αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε, όταν υπήρχαν αμφισβητείες και ήταν σε έντονο βαθμό η αμφισβήτηση για το εμβόλιο, τότε όλοι παίρναν τηλέφωνο και μας παίρναν και λέγανε να το κάνετε πρόταση, να το δούμε, για να μην γίνουμε εμείς τα πειραματόζωα τα δικά σας, κάποιοι κακεντρεχείς, να δείτε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις σε εμάς και μετά να κάνετε εσείς. Και ναι, τότε δεχθήκαμε όλοι, και σε μια συνομιλία μαζί σας και γενικότερα δημόσια είχα πει στις τηλεδιασκέψεις σε επίπεδο νομών και στο δικό μας το νομό, να το κάνουμε ενώπιον των ΜΜΕ, οι δύο βουλευτές, οι τρεις δήμαρχοι, οι δύο αντιπεριφερειάρχες, και γενικά να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, ευτυχώς για μας έχει εξαλειφθεί, τότε και εμείς θα περιμένουμε τη σειρά μας και μαζί με όλους τους υπολείπους θα κάνουμε και εμείς το εμβόλιο μας. Ωραία. Όντως το είχατε πει αυτό εδώ στην εκπομπή, ότι θα πρέπει να δώσετε το παράδειγμα εδώ και σε επίπεδο νομού, το θυμόμαστε. Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Βουλευτά, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση που αφορά και τους κατοίκους περιοχής μας, που έχουν προμηθευτεί ξύλα από το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς με την διάταξη που υπήρχε δεν μπορούσαν να πάρουν την επιδότηση. Αυτό άλλαξε, έτσι δεν είναι? Ναι, να πούμε κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, και πάντα να μένουμε στην ουσία του θέματος. Ο νομός Φλόρινας έχει 91 κοινότητες. Ναι. 91. Από τις 91, κατευθείαν εκείνες τις μέρες που παρατηρήθηκε το πρόβλημα, με πήρανε από 6 ή 7 κοινότητες. Και συγκεκριμένα θέλω να τις αναφέρω, για να μην νομίσει κανείς ότι όλος ο νομός δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο επίδομα θέρμασης που αφορά τα ξύλα και τα πέλετ. Με πήρε από την κοινότητα Σιταριάς η κυρία Τσακμάκη, η πρόεδρος, από την κοινότητα Τολόφωνο κύριος Μητσκόπουλος, από την κοινότητα της Βέβης ο κύριος Κυριακού, και από την περιοχή του Αμιντέου, από το Βαρικό ο κύριος Κολέτσας ο πρόεδρος, από τον Αετό ο κύριος Γκουλέκας, από το Σκλήθρο ο κύριος Κολκίδης, και από την Πρέσπα ο κύριος Νίτσας ο Λευτέρης από την Κρυσταλλοπηγή. Επικοινώνησαν και οι τρεις δήμαρχοι μαζί μου, και τους ευχαριστώ, ο κύριος Γιαννάκης της Φλόρινας, ο κύριος Άνθιμος Μπιτάκης του Αμιντέου και ο κύριος Πασχαλίδης. Από την πρώτη στιγμή, πριν από 10 μέρες περίπου, επικοινώνησα με το γραφείο του κυρίου Σκυλακάκη. Σας λέω ότι στο διάστημα των προηγούμενων 7 ημερών, τρεις φορές μίλησα με τον ίδιο του Σκυλακάκη προσωπικά, τις δύο φορές με δική μου πρωτοβουλία, την τρίτη με πήρε ο ίδιος και με ανακοίνωσε και μου λέει: Γιάννη, βρήκαμε την λύση. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα, αφορούσε κάποιους παλιούς κώδικες ανένεργους, τους οποίους η ΔΕΗ δεν φρόντισε να τους ανανεώσει, δεν την ενδιέφερε γιατί λειτουργούσαν. Δεν ήταν κάποιο λάθος του Υπουργείου. Το Υπουργείο στηρίχθηκε σε κάποιο πρόγραμμα της ΔΕΗ και σε κάποιες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα αυτό λύθηκε, αφορούσε μόνον 7 κοινότητες. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε, και μάλιστα πριν από 4 μέρες, τελευταία φορά, όταν με πήρε ο κύριος Σκυλακάκης το βράδυ και μου είπε ότι το λύσαμε, μου ανέφερε και το θέμα, πέραν του ότι μπορούσαν οι συγκεκριμένες κοινότητες να καταθέσουν την αίτηση οι κάτοικοι για να πάρουν το επίδομα θέρμανση για τα ξύλα, μου είχε αναφέρει και το θέμα των τιμολογίων. Μάλιστα. Γιατί με την πρώτη διάταξη προβλεπόταν από 1 Οκτωβρίου και πέρα να έχουν τα τιμολόγια. Πάμε πίσω από τώρα. Την αρχή στον κύριο Σκυλακάκη ότι τα ξύλα έχουν άλλη διαδικασία, δεν είναι όπως τα πέλετ. Τα ξύλα τα παίρνει κάποιος το καλοκαίρι,
τα αφήνει στην αυλή του έναν ή δύο μήνες να ξεραθούν και μετά τα βάζει μέσα τέλη Αυγούστου και από τέλη Σεπτεμβρίου τα βράδια ήδη καίνε οι σόμπες και τα τζάκια. Το εξήγησα λοιπόν αυτό στον κύριο Σκυλακάκη. Στην αρχή μου είπε για 1 Αυγούστου, αν είναι καλά, του λέω από τη στιγμή που μπορούμε να το πάμε πίσω το κάνουμε 1 Ιουλίου και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και τον ευχαριστώ και δημόσια τον κύριο Σκυλακάκη. Σας λέω ότι 3 φορές επικοινωνήσαμε, έπεσε πάνω στο πρόβλημα και το λύσαμε το θέμα που αφορούσε μόνον 7 από τις 91 κοινότητες. Και να σας πω και την ουσία. Για πρώτη φορά γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Ακριβώς 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 20 είχα δεσμευτεί δημοσίως στους πολίτες στην προεκλογική περίοδο πριν το 19 στα χωριά όταν γυρνούσα ότι εκτός από το επίδομα πετρελαίου θα αγωνιστώ για να πάρουν και επίδομα ξύλων και πέλετ, αλλά με ενδιαφέρει κυρίως το επίδομα ξύλων. Ένα ήταν αυτή, μια δέσμευση ήταν αυτή και άλλη δέσμευση ότι όσες κοινότητες δικαιούνταν ξύλα, τη ξύλευση τη γνωστή, θα το παίρνουν και έγκαιρα και μεγαλύτερες ποσότητες. Για το ναι, μεν πρώτο αυτό δεν το είχατε πει μόνο. Και έγινε όντως και έγκαιρα φέτος το χειμώνα όλες οι κοινότητες αυτές που δικαιούνταν πήραν έγκαιρα τα ξύλα τους και περισσότερες ποσότητες από 2 έως 4 χωρικά παραπάνω ανά άτομο, ανά οικογένεια. Και για το επίδομα ξύλων για πρώτη φορά από τα 200 χρόνια δίδεται επίδομα ξύλων, γινόταν μόνο επίδομα πετρελαίου και όλοι λέγαν μα τι επίδομα θέρμανσης είναι αυτό, αυτό είναι επίδομα πετρελαίου. Φέτος λοιπόν βλέπουμε επίδομα πετρελαίου, επίδομα ξύλων, επίδομα πέλετ και επίδομα φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν αυτό εν μέσω κρίσης οικονομικής και κορονοϊού, να τα λέμε όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο κύριος Σκυλακάκης, ο Θόδωρος, που του το θέσαμε πρώτη εγώ και ο κύριος Σαμανατίδης, τότε μας είπε ότι δεσμεύομαι και για το επίδομα ξύλων και μάλιστα τότε νομίζω το είχαμε συζητήσει μαζί κύριε Βούζα, η πρώτη προσέγγιση για τις κοινότητες ήταν 1000 άτομα. Έτσι ακριβώς, το είχαμε συζητήσει. Ήτανε... Εγώ αγωνιζόμουν να το κάνω 1500 για να μπορέσει να πιάσει μέσα και το Λέχοβο και τη Μελίτη, γιατί εμείς δεν έχουμε. Και τελικά φτάσαμε στις 2 και πήγαμε στις 2,5. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει κοινότητα του νομού Φλόρινας που να μην το δικαιούται. Όλες οι κοινότητες μας το δικαιούνται, όλοι οι πολίτες της Φλόρινας που είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, ό,τι και να καίνε, πετρέλαιο, ξύλα, πέλετ, δικαιούνται αυτό το επίδομα θέρμασης. Αυτή είναι η ουσία και αυτό το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ είναι όλοι θετικοί. Και ας αφήσουν κάποιοι τις δημοσχεύσεις ότι δίθεν υποκριτικά το έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα σε 5-6 κοινότητες και ότι τώρα το θέμα λύθηκε. Το θέμα λύθηκε γιατί επικοινωνήσαμε προσωπικά από την πρώτη στιγμή με τον κύριο Σκυλακάκη διά της τηλεφωνικής οδού, είμαστε κυβερνητικοί βουλευτές, το θέσαμε, το επεξεργάστηκαν, το λύσαν και σήμερα οι πολίτες μπορούν να πάρουν το επίδομα θέρμασης και στα ξύλα και στο πετρέλαιο. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και χαμηλές τιμές πετρελαίου. Μάλιστα. Έτσι, εν μέσω κρίσης, ουδέν κακό να μηγές καλού. Ναι. Υπήρχε ένα κακό με τον κορονοϊό και αυτή την παλιωμάστιγα, αλλά τέλος πάντων έχουμε και κάποια θετικά αυτά τα επιδόματα συν το θέμα της χαμηλής τιμής του πετρελαίου. Ωραία. Επίδομα θέρμανση λοιπόν για όλα τα είδη σχεδόν καύσιμης ύλης. Αναφερθήκατε λίγο πριν στο φυσικό αέριο και μου ήρθε στο μυαλό η συνάντηση που είχατε μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιαννάκη, στην Αθήνα. Έχουμε κάποια εξέλιξη για το θέμα αυτό? Βεβαίως. Τα παρακολουθούμε από κοντά, κύριε Βούζα. Η δική μου η δουλειά, σας το λέω ότι το μόνιμό μου άγχος, κοιμάμαι και σηκώνομαι, αφήνω το θέμα της πανδημίας που αυτό είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο. Σας λέω ότι από τον Μάρτιο και τώρα το χειμώνα, το φθινόπωρο και μετά, κάθε μέρα επικοινωνώ με τον πρόεδρο του νοσοκομείου 3-4 φορές για να δω πόσοι ασθενείς έχουν εισέλθει, γιατί έχουμε έτσι μια εικόνα. Και με τον Ποδασάκιο όμως, με τον διοικητή, για να δω ποιοι φλωρινιώτες πάνε και εκεί από την περιοχή του Αμιντέου και στη Φλόρινα.
αλλά σας λέω ότι μόνιμο μου άγχος είναι η μελέτη του δρόμου Φλόρινας Αμιντέου, τα αρδευτικά δίκτυα και βεβαίως η τηλεθέρμαση εντός εισαγωγικών, η θέρμαση της Φλόρινας τώρα πια με φυσικό αέριο. Mm-hmm. Το παρακολουθούμε με τον Δήμαρχο τον κύριο Γιαννάκη, πάει καλά, θα πάμε πολύ καλά, ήδη από το 22 καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε τους πρώτους πολίτες οι οποίοι θα απολαμβάνουν το φυσικό αέριο, πιστεύω το χειμώνα το 22, και από το 23 θα έχουμε πολύ περισσότερους, το χειμώνα το 23 πιστεύω να το 80 με 90% των πολιτών της Φλόρινας να ζεσταίνονται με φυσικό αέριο. Γιατί? Γιατί με το που μπει το φυσικό αέριο, σε όσες οικοδομές συνδέεται, εκείνες οι οικοδομές κατευθείαν θα παίρνουν αέριο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει σε όλη την πόλη για να αρχίσει να δίνει αέριο. Με το που μπει στον κεντρικό άξονα και συνδεθούν οι πρώτες 20-30 πολυκατοικίες, εκείνες θα έχουν φυσικό αέριο. Μάλιστα. Και σιγά σιγά θα επεκτείνεται. Είναι πάρα πολύ απλή η εγκατάσταση, δεν είναι όπως της τηλεθέρμασης με ειδικό σωλήνα, με μονώσεις, με όλα αυτά. Ένα σωλήνας είναι, μόνον φέρνει, δεν έχει επιστροφή και όλα αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και πριν τη λήξη της θητείας μας θα λειτουργεί το φυσικό αέριο στη Φλόρινα, γιατί η Φλόρινα το δικαιούται. Εδώ και 10 χρόνια, το ξαναλέω, είχαν τα 60 εκατομμύρια στα συρτάρια του Δήμου, τηλεθέρμαση δεν είχαμε και κάθε οικογένεια έχασε 15.000 σε αυτά τα 10 χρόνια. Τώρα θα αποζημιωθούν με το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Μια και είμαστε και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που λέγεται μεταλλινική εποχή, είχαμε και αλλαγή σκυτάλη στο Υπουργείο Ενέργειας. Έφυγε ο κύριος Χατζηδάκης. Βεβαίως. Έχουμε τον κύριο Σκρέκα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηδάκη, mm-hmm. γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Μας βοήθησε πάρα πολύ και στο θέμα της απολιγνητοποίησης και των χρημάτων, αλλά και στο θέμα των κινήτρων, γιατί από την αρχή είχε επισημάνει και στην εκπομπή σας και στη Βουλή και στις συνεδριάσεις, και θα το πω αυτό πρώτος, δεν θέλω να περιευθολογώ, αλλά για το μεσοδιάστημα 21 και 22, ώσπου να αρχίσουν να έρχονται από τα χρήματα. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν ήταν ο πρώτος που έδωσε τη ρήτρα της δίκαιης μετάβασης, ο νονός είναι ο κύριος Μουσουρούλης, αυτό το θέμα, μας έδωσε τα πρώτα κίνητρα, ειδικά κίνητρα, επιπλέον κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση μόνο στη Δυτική Μακεδονία, είναι αυξημένα τα κίνητρα, γι' αυτό ακούτε και την βιομηχανία για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και επιπλέον ποσά αυξημένα για το πρόγραμμα του εξοικονόμου μόνο στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν ο πρώτος, ακολούθησε ο κύριος Βορύδης, ακολούθησε ο Πρωθυπουργός με τα 300 εκατομμύρια τα οποία μας έχει δώσει για τις αποκαταστάσεις, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν όμως ακόμα να τρέξουν, γιατί πρέπει να γίνουν τα εδαφικά σχέδια για να ξέρουμε πού θα γίνει αποκατάσταση, πού θα έχουμε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πού θα έχουμε τις βιομηχανικές, ούτως ώστε να αρχίσουν τα φορτηγά να κουβαλάνε τα χώματα και να κάνουν τις αποκαταστάσεις. Μάλιστα. Και άλλα τα οποία τα ξεχνάω, δεν είναι του παρόντος, θα τα πούμε. Τώρα με τον άρα, κύριο Σκρέκα. Ευχαριστώ δημοσίως τον κύριο Χατζηδάκη. Καλωσορίζω τον κύριο Σκρέκα. Ο οποίος βέβαια έχει έρθει στην περιοχή, ήταν επικεφαλής. Έχουμε τη συνεργασία. Ναι. Σας το προεξοφλώ και θα πάνε όλα καλά. Έχει έρθει στην περιοχή. Θυμόμαι ότι έχει έρθει στον Αργύρου επικεφαλής κλιμακίου. Βεβαίως. Του κόμματος. Ήταν το Μεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Γνωρίζει άριστα το θέμα. Το έχουμε συζητήσει προσωπικά στη Βουλή οι δυο μας τέτα-τέτ. Άπειρες φορές, ειδικά με τον κύριο Σκρέκα, γιατί τότε υπολογίζαμε ότι θα έχει κάποιο ρόλο στο θέμα της ενέργειας, τελικά δεν έγινε, να όμως που ήρθε η ώρα να τον έχει, και οπότε νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά. Ωραία. Να το ευχηθούμε, γιατί είναι δύσκολη περίοδος για την Δυτική Μακεδονία, η μεταλλινική εποχή. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί από την περιφέρειά μας για να έχουμε μέλλον εδώ σε αυτό το τόπο. Να ξαναθυμίσω στους ακροτές μας ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, κύριε Αντωνιάδη, τα βασικά, τα το πλήσιμο χεριών, την χρήση μάσκας και τις αποστάσεις, μέχρι να εμβολιαστούμε και σιγά σιγά να δούμε καλύτερες μέρες, να ξαναθυμηθούμε μέχρι να εμβολιαστούμε και μέχρι και να εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, γιατί ακόμα δεν είναι ξεκαθαρισμένο, πρέπει να το δούμε στην πράξη, κύριε Βούζα, εάν κάνοντας το εμβόλιο
απλώς δεν νοσούμε εμείς, αλλά μπορεί να είμαστε εστία αναμετάδοσης. Ίσως να μπορούμε να το μεταδώσουμε σε κάποιον ο οποίος δεν το έχει κάνει. Θα χρειαστεί να κάνουμε εμβόλιο. Κάνουμε και το εμβόλιο, ναι. Εξακολουθούμε να προσέχουμε ώστε να κάνει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, και όταν αποκτήσουμε την ανοσία της αγέλης, τότε θα είμαστε όλοι καλά και θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα. Θα χρειαστεί να ξανακάνουμε εμβόλιο, λέτε, και το φθινόπωρο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε, όπως σας το είπα, ότι όλα αυτά βρίσκονται στη σφαίρα της θεωρίας. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι το εμβόλιο έχει διάρκεια περίπου ένα χρόνο. Αλλά αυτό είναι πολύ απλό να λυθεί. Θα κάνουμε τώρα το εμβόλιο και όταν θα έρθει ο Οκτώβριος θα κάνουμε έλεγχο αντισωμάτων. Εάν λοιπόν δούμε ότι υπάρχουν αντισώματα, όντως το εμβόλιο θα έχει διάρκεια ενός χρόνου, που σημαίνει ότι θα είμαστε ισχυροποιημένοι και ασφαλείς και για τον ερχόμενο χειμώνα, και άρα το εμβόλιο το οποίο θα κάνουμε το επόμενο, ενδεχομένως λέω, να μην είναι το χειμώνα του 21, αλλά το χειμώνα του 22. Και από τότε να το κάνουμε μια φορά, κάθε φορά πριν πάμε, όπως της γρήπης, το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του χειμώνα. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη, για να δούμε τι ακριβώς ισχύει, αν ισχύει όντως για ένα χρόνο. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι, κύριε Βούζα, και ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλά. Ωραία. Πάντως εμείς ως νεότεροι, και εύχομαι υγιείς να είμαστε και μέχρι και τότε, μέχρι να κάνουμε το εμβόλιο, θα έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια αν ένας χρόνος, οπότε θα πάμε σίγουρα μέσα στο 22. Έτσι πιστεύω και νομίζω ότι θα εξελιχθούν όλα ομαλά. Να πω ότι δυστυχώς για εμάς, κύριε Βούζα, για άλλη μια φορά να πω αυτό το παράπονό μου, η Ελλάδα, η οικονομία πήγαινε πολύ καλά, θα απογειώνονταν η οικονομία και μαζί με την απογείωση της οικονομίας θα απογειωνόταν και η Ελλάδα. Και αντί αυτού έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος έχει ανατραπεί, έχει αντιστραφεί, το ίδιο και η Ελλάδα, και αγωνιζόμαστε πλέον για τα αυτονόητα. Δηλαδή για να σώσουμε τη ζωή μας, και εννοείται σε λίγο για να σώσουμε και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μας. Παρόλα τα αυτά όμως, νομίζω ότι χάσαμε έναν ίσως και 1,5 χρόνο. Ο 1,5 χρόνος θα έχει συνέπειες για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια, μάλιστα, γιατί η ζημιά είναι τεράστια που έχει προκληθεί στον πλανήτη. Όλες οι χώρες έχουν καταχρεωθεί, το δημόσιο χρέος όλων των χωρών έχει αυξηθεί. Παρόλα τα αυτά νομίζω ότι θα πάμε όλοι καλά, γιατί είναι μια κοινή προσπάθεια όλων των λαών του πλανήτη να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα στην μετά-COVID εποχή. Ωραία. Είδαμε και για πρώτη φορά συνεργασίες εταιριών, οι οποίες ήταν ανταγωνίστες εταιρείες, για να βγει το εμβόλιο πιο γρήγορα. Ένα τελευταίο σχόλιο για το όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, κύριε Αντωνιάδη. Όσα είδαμε στο Καπιτόλιο εκεί πέρα στην Ουάσιγκτον, πώς τα είδατε εσείς? Ναι, καταρχάς να πω το ειρωνικό της υπόθεσης. Εδώ είναι να κλαίει ο κάθε πικραμένος. Εκφράζουν την ανησυχία τους και τη λύπη τους η Τουρκία, η Κίνα και η Ρωσία, τρία πραγματικά καθεστώτα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, έχουν πάρει διαζύγιο με τη δημοκρατία. Είναι κατεπίφαστη δημοκρατικά και εκφράζουν τη λύπη για μία από τις αρχαιότερες, νεότερες δημοκρατίες των νεωτέρων κρατών της Αμερικής, η οποία ήταν από τις πρώτες επαναστάσεις, ακολούθησε η Γαλλική και μετά και η Ελληνική, η οποία έχει μία βαθιά δημοκρατία και η δημοκρατία της θα λειτουργήσει και λειτουργήσε και αποτρέπει τέτοιους κινδύνους. Δοκιμάστηκε και αυτή, έγινε αυτό το οποίο έγινε, αλλά είμαι 100% πεπισμένος ότι είναι τόσο βαθύ η δημοκρατική θεσμή ταυτισμένη με την αμερικάνικη κοινωνία. Είναι αυτοί εξάλλου οι οποίοι βγάλανε τους παράλληλους θεσμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλους αυτούς τους ανεξάρτητους θεσμούς, και όλα αυτά που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ και με το Κογκρέσο, με τη Βουλή, με διάφορους θεσμούς οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί και δεν μπορεί να σου παρακάψει κανείς. Άρα λοιπόν είναι τόσο ισχυρή η δημοκρατία, έχει τόσες βαθιές ρίζες στην αμερικάνικη κοινωνία, που αντέδρασε σωστά, και τέτοια περιστατικά νομίζω ότι σε λίγες μέρες αποτελούν παρελθόν. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό είναι σημαντικό
για όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Ουέ και λίμωνο σε όλο τον πλανήτη, εάν η ισχυρότερη χώρα του κόσμου, ο παγκόσμιος κυβερνήτης, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, δεν είχε τόσο βαθιά ριζωμένη δημοκρατία. Αλίμονό μας. Ευτυχώς όμως για μας υπάρχει, λειτουργήσε. Ο Τζορτ Μπάιντεν είναι πολλά υποσχόμενος, δεν περιμένουμε να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Περιμένουμε όμως να εγγυηθεί τη διεθνή νομιμότητα. Αυτό θέλουν τα μικρά κράτη. Έτσι. Θέλουν την εγγύηση της διεθνούς νομιμότητας, γιατί ο νόμος υπάρχει και βγήκε για να προστατεύει τους ανίσχυρους και τους μικρούς. Είτε πρόκειται για πολίτες, είτε πρόκειται για κράτη. Μάλιστα. Η Αμερικάνικη Δημοκρατία λοιπόν άντεξε και τον Τραμπ, θα έλεγα εγώ. Και ελπίζουμε να συμβούν αυτά που είπατε με τον νέο πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Μπάιντεν, και για τη χώρα μας που τόσα έχει τραβήξει το τελευταίο διάστημα με την γείτονα Τουρκία, που ένας ταρχοποιός είναι και δεν σέβεται τίποτα, ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε τίποτα άλλο. Και όχι μόνο, είστε πολύ ευγενείς, νομίζω άλλοι θα ήταν οι χαρακτηρισμοί, γιατί κάποτε κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε σχεδόν με το όνομά τους. Βεβαίως δεν μπορούν να τα πούνε ο Πρωθυπουργός ή οι Υπουργοί, αλλά εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός ταραχοποιός, είναι ένας πραγματικός πειρατής, ο οποίος σφετερίζεται την περιουσία και την γαλήνη και την ειρήνη όλων των υπολείπων ημών. Ένας πραγματικός πειρατής. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να ευχηθώ καλή χρονιά για μία ακόμη φορά με υγεία, δημιουργική, μαχητική, για το καλό του τόπου μας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώνας, και σε ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στο Ράδιο Λέγκο. Κατεβαίνω, κύριε Βούζα, στην Αθήνα. Ναι. Κατεβαίνω. Πρώτη μου δουλειά είναι η μελέτη του δρόμου, το αρδευτικό του παρορίου, το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς, η τηλεθέρμαση, η θέρμαση της Φλόρινας και βεβαίως ό,τι έχει σχέση με την δίκαιη μετάβαση, με το αμύντο, με τις αποκαταστάσεις, με τους φορτηγατζίδες της περιοχής μας και με το ό,τι θα μπορούσε να γίνει για κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν και στο αμύντο και στη Φλόρινα, για να δώσουν δουλειά στους συμπολίτες μας και, όπως είπαμε, την τήρηση της ισορροπίας. Όχι μόνο ξένες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα δώσουν δουλειά στους ανέργους, αλλά να δώσουμε κίνητρα και στους τοπικούς επιχειρηματίες, γιατί δεν θα γίνουμε ένας νομός εργαζόμενων, αλλά θα είμαστε ένας νομός και εργαζόμενων και επιχειρηματιών. Πρέπει να έχουμε και επιχειρηματίες στην περιοχή και να τους στηρίξουμε, γιατί αλλιώς είμαστε τελειωμένοι ως νομός. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, μια και αναφερθήκατε στα αρδευτικά, μου ήρθε στο μυαλό το γεγονός ότι ο αγωγός ΣΤΑΠ, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης, γιατί πέρασε από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καλώς έδωσε ασθενοφόρα, μηχανήματα για τους Δήμους. Εκεί στον Εύρο έκανε και ένα αρδευτικό σύστημα. Μικρό μεν για την περιοχή του Σουφλίου, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει και στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αμυντέου, που περνάει ο αγωγός και θα βοηθούσε τα μέγιστα για τους κατοίκους εκεί, τους αγρότες μας. Ναι, να σας πω ότι το θέμα των αρδευτικών το συζητάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπιτάκη. Είναι στα σχέδια και θα γίνει, αυτό σας το εγγυώμαι, απλώς πρέπει να ξεκινήσουν οι μελέτες και αυτό θα δούμε τώρα. Δύο αρδευτικά δίκτυα στο λεκανοπέδιο του Αμυντέου. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε τη χρηματοδότηση, ελπίζω τώρα μέσα στο νέο χρόνο να βρούμε τα λεφτά, να ξεκινήσουν αυτές οι δύο μελέτες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, η υλοποίησή τους. Δύο αρδευτικά δίκτυα λοιπόν θα γίνουν στο λεκανοπέδιο του Αμυντέου, τα οποία είναι απαραίτητα, είναι προαποφασισμένα. Απλώς τώρα μας λείπουν τα χρήματα, τα πρώτα χρήματα για τις μελέτες. Πιστεύω ότι θα τα βρούμε και αυτά, για να υλοποιηθεί μετά να υλοποιηθούν μετά μέσα από το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στο Ράδιο Λέχοβο. Καλό ταξίδι για την Αθήνα και καλή εργασία εκεί, στην πρωτεύουσα, για το καλό τόπου μας. Και πάλι ευχαριστώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ την φιλοξενία και πάλι καλή χρονιά να έχουμε. Εύχομαι τα καλύτερα στους συμπολίτες μου.